εκπληκτικό όντως, αγαπητοί μου, το θαύμα της θεραπείας του τυφλού της Ιεριχούς. Και η έκπληξη προέρχεται τόσο από τον Κύριον όσο και από τον τυφλόν. Και οι δύο πλευρές εκπλήσουν. Παρατηρούμε τον Κύριον με πόση ευκολία δίδει αυτό που του ζητείτε, λέγει ένας ερμηνευτής, ώρα την εξουσίαν, δες λέγει την εξουσίαν, ανάβλεψον. Τις γαρ των προφητών ούτως εθεράπευσεν εν το σάφτη φημή εξουσία, τι είπε, ανάβλεψον. Δηλαδή να δεις. Ποιος λέγει από τους προφήτες ποτέ θεράπευσε με τόσην εξουσίαν, αλλά και ο τυφλός υπήρξε εκπληκτικός. Με τα μάτια του δεν είδε κανένα θαύμα του Χριστού, μόνο άκουσε. Επιμένει όμως το αίτημά του, γιατί πιστεύει ότι θα μπορέσει να δει. Και το σημαντικότατον, ότι κάθε του εκφώνησης προς τον Κύριον είναι και ένας, προσέξατε, κολοσσός θεολογίας. Τον απεκάλεσε Ιών Δαβίδ. Ιέ Δαβίδ ελεησόν με. Ιησού, Ιέ Δαβίδ ελεησόν με. Τον απεκάλεσε λοιπόν Ιών Δαβίδ, που είναι ταυτόσιμον με το Μεσσίας, με το Χριστός. Τον απεκάλεσε Κύριον. Κύριε Ιησού, Ιέ Δαβίδ ελεησόν με, που Κύριος είναι ταυτόσιμον με το Θεός. Του είπε και το όνομα Ιησούς, το όνομα της ανθρωπίνης του φύσεως. Και τι είπε, ελεησόν με. Αν ότι εξεφώνησε το θέσομε σε μίαν παράταξη, τότε τούτο βγάζομε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Να λοιπόν που ο τυφλός αυτός ήδη διετύπωσε αυτήν την μονολόγιστον ευχήν, που έχει σαφώς την κατάθεσή της μέσα εις αυτήν την Αγίαν Γραφήν. Δεν επενοήθη αυτή η ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν επενοήθη από τους έστω εκκλησιαστικούς, δεν θα πείραζε, αλλά όμως δεν επενοήθη, αλλά ήδη είναι κατατεθειμένη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έτσι αποδεικνύεται ο τυφλός της Ιεριχούς τρανός θεολόγος. Γιατί? Διότι όταν είπε Κύριε, εννοούσε την θεότητα του Χριστού. Όταν είπε Ιησού, εννοούσε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και όταν είπε Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Δαβίδ, το ίδιο είναι, ομολογούσε την μεσιανικότητα του Ιησού. Συνεπώς εδώ έχουμε στα τρία αυτά ονόματα όλη την θεολογική πληρότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ότι είναι Θεός, ότι είναι άνθρωπος, συνεπώς θεάνθρωπος, και έχει ένα έργο, το μοναδικό έργο, το ότι είναι Χριστός, δηλαδή χρησμένος και χρησμένος για ένα σκοπό, και αυτός ο σκοπός είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Να γιατί αυτός ο τυφλός αποδεικνύεται τρανός, όπως σας είπα, θεολόγος. Και αν λογαριάσουμε την επενεθήσα πίστη του, που του είπε ο Κύριος «Η πίστη σου σε σωκέσε», τότε μένουμε αληθινά έκπληκτοι με την παρουσία και το πρόσωπο
αυτού του τυφλού της Ιεριχούς. Μας κατέπληξε λοιπόν τόσο ο Κύριος όσο και ο τυφλός. Ας δούμε όμως καταρχάς το αίτημα του τυφλού. «Τι θέλεις», του είπε ο Κύριος. «Κύριε, ή να αναβλέψω». «Κύριε, τι θέλω, να δω, είμαι τυφλός, να δω». Αλήθεια, υπάρχει πιο κορυφαίο αίτημα, τουλάχιστον από τα φυσικά προσόντα ενός ανθρώπου, από την όραση, που λέγεται μάλιστα και βασιλική αίσθηση. Αλλά δεν είναι η όραση μόνο των ματιών, είναι και η όραση της ψυχής. Συνεπώς μια όραση τόσο αισθητή όσο και πνευματική, και του σώματος και της ψυχής. Εκείνο όμως που μας καταπλήσει ακόμα είναι ότι αυτός ο τυφλός τα μάτια της ψυχής του τα είχε ορθάνυχτα. Όλο εκείνο το πλήθος που οικολούθη τον Χριστόν πηγαίνοντας στην Ιεριχώ δεν είχε τα μάτια του ανοιχτά, αν και ήσαν ανοιχτομάτιδες, αλλά δεν είχε τα μάτια του ανοιχτά της ψυχής τα μάτια. Μάλιστα εκεί οι Φαρισαίοι, οι γόγγιζαν, μπα λέει, πήγε και να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού τίνος του Ζακχαίου. Δεν είχαν τα μάτια τους ανοιχτά, δεν έβλεπαν. Και να βλέπει αυτός ο τυφλός, μα είναι καταπληκτικό. Γιατί αλήθεια όμως ο Κύριος άνοιγε τα μάτια των τυφλών, τα μάτια των τυφλών και του σώματος και της ψυχής, για να δουν, να δουν με τα μάτια του σώματος αλλά και της ψυχής των Θεών λόγων που ενθρώπισε. Λέγει Οριγένης, σχολιάζοντας το προήμιον του Ευαγγελίου του Λουκά, ότι τον Ιησούν όλοι τον είδαν, τον λόγον μόνο όσοι επίστευσαν. Διότι για να δεις τον λόγον που είναι ο Ιησούς έπρεπε να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, τα μάτια της ψυχής. Ο Κύριος λοιπόν άνοιγε και τα μάτια του σώματος και τα μάτια της ψυχής. Στη Βασιλεία του Θεού, μετά την Ανάσταση των νεκρών και με τα μάτια του σώματος και με τα μάτια της ψυχής, θα βλέπουμε εις το διηνεκές το πρόσωπο του Χριστού. Εις το διηνεκές μας το βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Αποκάλυψης 22,4, «Και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό και όψονται το πρόσωπον αυτού και θα είδουν το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών». Για να πει ο αυτός Ευαγγελιστής στην πρώτη του επιστολή ότι τεκνία, λέει, παιδάκια, δεν έχουμε ακόμα φτάσει να δούμε τι θα απογίνουμε. Ξέρουμε όμως ότι οψόμεθα αυτόν καθώς εστί, θα τον δούμε όπως είναι. Είναι καταπληκτικό. Και η θεωρία του προσώπου του Χριστού είναι το ύψις των αγαθών, επειδή από εκεί, από τη θεωρία του προσώπου του, απορρέει η υψίστη μακαριώτης. Γι' αυτό ύψις των αίτημα είναι η όραση, και η σωματική και η πνευματική. Πρέπει όμως από την παρούσα ζωή να δει κανείς το πρόσωπο του Χριστού. Όταν το πρωτοδιάβασα εις τον Άγιο Σημεών τον νέο θεολόγο, τρόμαξα, γιατί λέγει, αν δεν τον δεις εδώ στη γη, μη περιμένεις ούτε στον ουρανό δεν θα τον δεις τον Χριστόν. Και ποιος δεν θα δει το πρόσωπο του Χριστού? Μόνο οι κολασμένοι. Είναι φοβερό, αλλά πώς μπορούμε να το πούμε αυτό? Τι θα πει βλέπω τον Χριστόν από την παρούσα ζωή? Πρέπει από εδώ
να τον αναγνωρίσεις ότι είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, ότι είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος με τα μάτια της ψυχής, δηλαδή με την πίστη. Αυτό θα πει, αν δεν δεις από την παρούσα ζωή τον Ιησού Χριστόν, δεν τον αναγνωρίσεις. Ούτε εκεί θα τον αναγνωρίσεις, στον ουρανό, με τα θάνατον κατά την Ανάσταση των νεκρών. Δηλαδή πρέπει να αναγνωριστεί η ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Όταν ο Κύριος ερωτούσε «Τι να με λέγουσιν είναι τον Υιόν του ανθρώπου», έλεγε στους μαθητάς του, «Οι άνθρωποι για μένα τι λένε?» Ο Απόσταλος Πέτρος απήντησε «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ενώ οι άλλοι όλοι έλεγαν «Μπορεί να είναι ο προφήτης Ιερεμίας, μπορεί να είναι ο Ηλίας, μπορεί, μπορεί». Δεν τον είχαν αναγνωρίσει. Ο Πέτρος τον αναγνωρίζει και λέγει «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και μακαρίστη ο Πέτρος. Συνεπώς ο Πέτρος είδε τον Ιησούν. Τι είδε? Τον Θεόν Λόγον. Ο Ηρώδης είδε τον Ιησούν. Ο Πιλάτος είδε τον Ιησούν. Ο Άννας, ο Καϊάφας, οι άρχοντες, οι Φαρισαίοι είδαν τον Ιησούν ως Λόγον Θεού. Ως Ιησούν άνθρωπο, ναι. Ως Λόγον, όχι. Αυτό θα πει, αν δεν δεις από την παρούσα ζωή τον Ιησού Χριστόν, δεν τον αναγνωρίσεις, ούτε εκεί θα τον δεις. Και μακαρίστη ο Πέτρος. Έτσι αγαπητοί, και στον κάθε πιστό, στον κάθε πιστό, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Όθεν και φως το καμνοντί γέγονεν η φωνή, εκ φωτός του αληθινού προϊούσα». Δηλαδή, ότι εις τον ασθενή, εις τον κάμνοντα, εις τον τυφλόν δηλαδή, η φωνή εκείνη του Χριστού έγινε φως. Και αυτό το φως ή το εκ φωτός του αληθινού. Από εκεί προήλθε, προϊούσα. Από εκεί προήλθε. Προσέξτε, η φωνή έγινε φως. Είναι η ίδια φωνή που είπε κάποτε, ως φωνή. Γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Αυτό είναι μεγαλειώδες. Η φωνή έγινε φως. Τότε και τώρα, εις των τυφλών, η φωνή του Χριστού γίνεται φως στα μάτια του και φως στην ψυχή του. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο Ιησούς που με τόση, από τόσο απλό τρόπο, τόσο εύκολα λέγει στον τυφλόν που του είπε ή να αναβλέψω, να αναβλέψεις. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Ποιος είναι? Είναι ο Θεός Λόγος που δημιούργησε το φως. Είναι ο ίδιος που τώρα ανοίγει τα μάτια του τυφλού και του δίδει το φως. Είναι εκπληκτικό, αγαπητοί. Αυτό θα πει ανά πάσα στιγμή να αναγνωρίζεις δια των γραφών και δια της εμπειρίας, να αναγνωρίζεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή να τον δεις από την παρούσα ζωή. Και με τα μάτια της ψυχής κυριότατα, τι μπορείς να βλέπεις? Να βλέπεις τα όντως όντα, να βλέπεις εκείνα που πράγματι υπάρχουν. Αυτό είναι τώρα μια συνέπεια του πράγματος, είναι ένας καρπός, γιατί αν δεις τον Χριστόν, τότε βλέπεις και τα όντως όντα, δηλαδή εκείνα που πράγματι υπάρχουν, ότι τα κτιστά, όλα τα κτιστά, δεν είναι όντως όντα, είναι απλώς όντα. Δηλαδή δεν είναι πραγματικός πράγματα, αλλά είναι απλώς πράγματα. Τι πράγματα? Εικόνες των όντων. Εικόνες όντως των όντων. Εικόνες. Τι είναι? Εκείνο που λέμε στις κηδείες, σκιάς όναρ ο βίος, λέει. Σκιάς όναρ ο βίος. Είναι ένα όνειρο, μια σκιά ο βίος. Τι είναι?
έφαγα, ήπια, γλέντισα, πλούτησα. Πού είναι αυτά? Πού λέει ο πλούτος? Πού το τούτο, πού το εκείνο? Λέει πάλι να τροπάρει του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στις κηδείες. Δεν συνοδεύει τίποτε από αυτά. Άρα αυτά όλα δεν είναι όντως όντα, είναι απλώς όντα. Δεν αρνούμεθα την ύπαρξη του σύμπαντος. Προσέξτε, γιατί υπήρξαν φιλόσοφοι που αρνήθηκαν και την ύπαρξη του σύμπαντος. Όχι. Ή την ύπαρξη της ύλης. Όχι, γιατί ο λόγος σάρξεγε το πραγματικά. Αλλά ότι τα όντα δεν είναι όντως όντα. Τι είναι? Αντίτυπα των αληθινών, που λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις την προς Εβραίους επιστολή του 9,24. Εκεί που βλέπουν οι Άγιοι και προσδοκούν και επιθυμούν. Αυτά είναι τα όντως όντα. Αγαπούν και την κτίση, βεβαίως. Δεν την αρνούνται σαν έργα των δακτύλων του Θεού, του Θεού Λόγου. Κυριότατα όμως αγαπούν και θέλουν τα αόρατα του Θεού, αυτών των ίδιων των Θεών, των Θεών Λόγων. Έτσι κανείς Άγιος δεν είναι ειδωλολάτρης, γιατί δεν κόλλησε επάνω εις τα όντα, τα ξεπέρασε κάθε Άγιος, φτάνοντας εις τα όντως όντα. Μη σας μπερδεύει η έκφραση. Διαμέσου δε της κτίσεως κάθε Άγιος βλέπει τον κτίστην και σε αυτόν μένει και αυτόν λατρεύει. Όλα είναι στη χρήση μας, αλλά δεν είναι ο προορισμός μας. Όλα, και το σπίτι μας και τα χρήματα και η συζυγία και τα παιδιά, όλα είναι στη χρήση μας, αλλά δεν σταματάμε σε αυτά. Ακόμη ο πιστός που έχει μάτια της ψυχής, βλέπει και τους λόγους των όντων. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά? Γιατί υπάρχει το σύμπαν? Γιατί υπάρχει τούτο ή εκείνο ή εκείνο? Γιατί υπάρχω εγώ? Λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, τους λόγους των όντων. Προσέξατε, τον είναι πολύ ωραίο. Οι λόγοι των όντων. Δηλαδή, για ποιο λόγο υπάρχουν τα όντα? Ποια είναι η αιτία που υπάρχουν τα όντα? Δηλαδή, λέγει ο ίδιος, δηλαδή των σκοπών. Διόν εγένετο έκαστον πράγμα προς το φωτίζειν το νου, για να φωτίζεται ο νους εις την αγάπη του Θεού. Να φτάσω δια των όντων στην αγάπη του Θεού. Γιατί έκανε ο Θεός τούτο, εκείνο, 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 τα πουλιά, τα φυτά, τα κρινάκια, τον ουρανό, τη θάλασσα, τις πέτρες, τα κοχύλια, τα πετραδάκια, τα κοχυλάκια? Από αυτά, διαμέσου αυτών, να φτάσω στον κτίστη. Εκεί είναι οι λόγοι των όντων συγκεντρωμένοι στον Χριστόν, στον Δημιουργόν. Και γινώσκην την μεγαλοσύνην αυτού και την ανέκφραστον αυτού σοφίαν και πρόνοιαν, πως φροντίζει εκ της επιμελίας αυτού περί των κτισμάτων, με τη φροντίδα του για τα κτίσματα, ίνα εκ της γνώσεως ταύτης, ώστε από τη γνώση αυτή φοβείται την παράβαση των εντολών αυτού και την ιδίαν ασθένειαν και αγνωσίαν καταγινώσκει. Βλέπει την αγνωσία του, βλέπει την ασθενειά του. Αδύναμος εγώ ο άνθρωπος. Δεν μπορώ όμως να μαρτάνω όταν καταλάβω τους λόγους των όντων. Καντεύθεν και από εδώ ταπεινοφρονεί και αγαπά τον Θεόν και ου καταφρονεί των εντολών αυτού. Είναι ωραιότατο απόσπασμα. Να σας βοηθήσω. Πέτρου Δαμασκηνού, τρίτος τόμος της Φιλοκαλίας, στη σελίδα 164. Μόνον έτσι είναι ο άνθρωπος κυριολεκτικά βασιλιάς της δημιουργίας, μέσα στην οποία καθρεπτίζεται το πρόσωπο του Θεού και το πρόσωπο το δικό του. Αν κατακτήσει την κτίση για να κάνει κατάχρηση, τότε έγινε δούλος της κτίσεως και όχι αφεντικό της δημιουργίας.
Έτσι άβυσσος άβυσσον επικαλείται, όπως λέγει ο ψαλμωδός. Και η μία άβυσσος είναι ο Θεός, το πρωτότυπο. Η δευτέρα άβυσσος, άβυσσος θα πει κάτι που δεν έχει τέρμα, δεν έχει βυθόν. Και η δευτέρα άβυσσος είναι ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού. Έτσι επικαλείται η μία άβυσσος την άλλη άβυσσον. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το Πνεύμα το Άγιον εστίν το ποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο, λέει, κάνει τα άλλα μάτια. Αυτά τα άλλα μάτια, τα μάτια της ψυχής, βλέπουν τα όντως συμφέροντα. Όταν οι άνθρωποι συζητούν και διαπληκτίζονται και χωρίζουν μεταξύ των για πράγματα, για χωράφια, για χρήματα, για κληρονομιές, που τα βλέπουν βεβαίως σπουδαία και συμφέροντα, αυτά όλα τα μάτια του πιστού τα βλέπει τυποτένια. Αυτό θα πει να έχεις τα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Θα περάσουν. Αξίζει να μαλώσω με τον αδελφό μου. Θα περάσουν αυτά. Ποτέ δεν μπορείς να περιφρονήσεις αυτόν τον κόσμο και να σταθείς πιο πάνω από τον κόσμο. Εκείνη η υπερφρόνηση, αν δεν έχεις δει τα αγαθά κάποιου άλλου κόσμου και τα βλέπεις με σιγουριά, γιατί αλλιώτικα δεν δίδεις, αγαπητέ, τη ζωή σου για πράγματα που δεν βλέπεις. Βλέπεις ότι ετοίμασε ο Θεός, εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ό,τι ετοίμασε ο Θεός, τις αγαπώς είναι αυτόν. Εκείνους που τον αγαπούν. Αν δεν έβλεπε έτσι ο Παύλος, δεν θα έγραφε λογίζομαι γάρ ότι ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού. Τι παθαίνουμε? Μας κυνηγούν οι άνθρωποι, πάσχουμε, πληγές τόσα κλπ. Παθήματα. Δεν νομίζω, δεν σπουδαία πράγματα. Του νυν καιρού, προς τον μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Μπροστά σε εκείνα που θα αποτελέσουν την αληθινή δόξα όταν θα μας αποκαλυφθεί. Ακόμη δεν θα έγραφε ο Παύλος και έχουμε ενώδεμένους από όλοι, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα μόνιμη, την μελλοντική επιζητούμε. Το ίδιο και ο Μωυσής, αυτά τα μάτια διέθετε ο Μωυσής, ναι, για να προτιμά 15 αιώνες προ Χριστού, για να προτιμά τα αληθώς συμφέροντα. Μας το σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 11,24, όταν λέγει εκείνον τον μυστηριώδη λόγον, ο οποίος είναι προθύστερος. Δηλαδή μιλάει για τον Μωυσή και τον Χριστό, που ο Χριστός ήρθε 15 αιώνες μετά, και λέγει: Μωυσής ιρνήσατο, αρνήθηκε, λέγεστε Υιός τη γιατρός Φαραώ, να ονοματίζεται ο γιος της τη γιατρός του Φαραώ. Μάλλον ελόμενος, μάλλον προτιμών, συγκακουχίστε το λαό του Θεού, να συγκακουχείτε με το λαό του Θεού, ή πρόσχερον έχει αμαρτίας απόλαυση, παρά να έχει την πρόσχερη απόλαυση της αμαρτίας. Μίζων απλούτων ηγισάμενος, θεωρών, λέει, μέγιστον πλούτων, ακούστε, των Αιγύπτου θησαυρών. Από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, μια μέρα ο Μωυσής θα γίνεται ο βασιλιάς, αφού ήταν ο γιος της γιατρός του Φαραώ. Τι προτίμησε? Μίζων απλούτων. Τι? Ακούστε, των ονειδισμών του Χριστού. Έβλεπε τη σταύρωση του Χριστού, έβλεπε το Χριστό στο Σταυρό και προτίμησε το Χριστό επάνω στο Σταυρό. Απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσία. Και ποια είναι η μισθαποδοσία? Η Βασιλεία του Θεού. Τα ίδια μάτια διαθέτει, αγαπητοί, και ο κάθε πιστός μέσα στους αιώνες, ότι προτιμά να είναι σωστός και ακέραιος χριστιανός από τα θέλγητρα του κόσμου τούτου.
και οι μάρτυρες αυτά τα μάτια είχαν. Αλλιώς δεν μπορούσαν να μαρτυρήσουν. Με τα μάτια αυτά που σου άνοιξε εκείνος, που είπε να γίνει φως και έγινε φως, βλέπεις και τα μυστήρια του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «Ημίν δέδοτε, σε σας εδόθη, γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού». Εκείνης δεν τις έξω, στους άλλους, τους απ' έξω, τους κοσμικούς, ή να βλέποντες βλέπωση και μη είδωση. Να βλέπουν, να βλέπουν, αλλά να μην βλέπουν, να μην καταλαβαίνουν. «Ημών δε μακάρι οι οφθαλμοί ότι βλέπουσι». Για σας είσαστε ευτυχείς, γιατί τα μάτια σας βλέπουν. Αυτά τα μάτια σήμερα στερείται ο κόσμος, αγαπητοί, και δεν μπορεί να ειδεί τον Δημιουργό του και Σωτήρα του, τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στον Χριστόν. Δεν έχουν τα μάτια αυτά. Και αυτά τα μάτια ανοίγουν, όχι δημιουργούνται γιατί υπάρχουν, ανοίγουν με την πίστη. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στον τυφλό, τι του είπε, η πίστη σου σε σωκέσαι. Εκείνη που σε έσωσε είναι η πίστη σου. Και ο Κύριος και ο κόσμος δεν πιστεύει. Ούγαρ πάντων η πίστη, θα σημειώσει ο Απόστολος σε μια του επιστολή. Ο κόσμος με τα πάθη του σκοτίζει και τυφλώνει και καθιστά ανυπόπτους τους ανθρώπους δια τα ωραία του Θεού. Γι' αυτό συνιστά ο Κύριος στον άγγελο της Λαοδικίας στην Αποκάλυψη και του λέγει «Και ουκ είδας ότι εσύ ο ταλέπορος και δεν γνωρίζεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Συμβουλεύω εσύ, σε συμβουλεύω, αγοράσε παρεμού, να αγοράσεις από μένα κολύριον», είναι το φάρμακο των ματιών, «ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις», να βάλεις τα μάτια σου για να βλέπεις. Και ποιο είναι αυτό το κολύριον? Είναι το Πνεύμα το Άγιον που δίδει μόνον ο Χριστός. Γι' αυτό λέγει «αγοράσε παρεμού, να το αγοράσεις από μένα και το οποίον Πνευμάγιον ποιεί κάνει εταίρους οφθαλμούς», αλλά μάτια. Αγαπητοί, σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο, ή το λυπούν ή το αφήνουν ανενέργητο με τα πάθη των, αφού το πήραμε κατά το βαπτισμά μας, το αφήνουν όμως ανενέργητο, γι' αυτό μένουν τυφλοί και δεν μπορούν να ειδούν τα του Θεού. Πολλά μπορούμε να ζητάμε από τον Κύριο, πολλά μπορούμε, αλλά το κορυφαίο που έχουμε να ζητήσουμε είναι η πνευματική όραση. Γι' αυτό να λέμε «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, δώσ' μη του όραν τα αιμά πτέσματα» κλπ. Κλπ. «Του όραν, δώσ' μου να βλέπω, να βλέπω, να έχω τα μάτια της ψυχής, να βλέπω καλά τον εαυτό μου, να έχω επίγνωση του εαυτού μου, να βλέπω τους λόγους των όντων και να σε αγαπώ, να βλέπω τα μυστήρια της Βασιλείας σου και να ελπίζω, να βλέπω το θεανθρώπινο πρόσωπό σου και να χαίρομαι». Προπαντός το θεανθρώπινο πρόσωπό σου που είναι για μένα το φως, η αληθινή μακαριότητα.